Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα Μανώλη Μακρόπουλε. Θα πω ότι επιστρέφεις δυναμικά, επιστρέφεις δρυμύτερος μετά από ένα χρόνο απουσίας λόγω της στρατιωτικής σου θητείας. Να ενημερώσουμε το κοινό που δεν ενδιαφέρεται, αλλά ας το πούμε. Καλησπέρα Γιώργο. Δρυμύτερος και με πολλή όρεξη για πολλά πράγματα θα πω. Όλο υποσχέσεις. Ούτως ή άλλως έχουν γίνει και πολλά πράγματα φέτος. Και αναμένονται να γίνουν ακόμα περισσότερα και είμαστε πανέτοιμοι να τα παρουσιάσουμε στον κόσμο που μας ακολουθεί. Έτσι είναι, το debut είναι πανέτοιμο για κάθε συνθήκη, για κάθε ενδεχόμενο και γι' αυτό το λόγο, επειδή είναι 2 του Σεπτέμβρη και είχαμε χθες τη λήξη των μεταγραφών, της μεταγραφικής περίοδου για τα περισσότερα πρωταθλήματα φυσικά, όχι για όλα, είμαστε εδώ στο Football Break για να τα συζητήσουμε. Ορθά. Σωστά, πολύ σωστά. Χθες ένα μικρό σχόλιο για τη χθεσινή μέρα. Εγώ έχω να πω, ειδικά για τους φίλους της Μπαρτσελώνα, θα προσπαθήσω βέβαια φέτος να μην σας κουράσω πολύ με την Μπαρτσελώνα, αλλά έγινε ένας χαμός. Χθες το βράδυ έβγαιναν Ισπανοί δημοσιογράφοι και μιλούσαν για κάποια βόμβα που τελικά ποτέ δεν έγινε. Και γενικότερα θα πω ότι για τελευταία μέρα των μεταγραφών δεν έγινε κάτι συγκλονιστικό όπως είχαμε συνηθίσει σε προηγούμενες χρονιές. Κοίταξε να δεις, μπορεί να θεωρούν εκείνη η βόμβα τον Μπεγερίν. Μπορεί να τον θεωρούν η βόμβα. Εντάξει, είναι καθαρά υποκειμενικό. Για κάποιους ανθρώπους μπορεί να είναι παιχταράς ο Μπεγερίν. Εντάξει, δεν μπορείς να τους καταδικάσεις. Εντάξει, δεκτό. Ή μπορεί να είναι και η αποχώρηση του Ομπαμεγιάνγκ η βόμβα. Λέω εγώ, δεν ξέρω. Ήτανε αναγκαστικά για προσθήκη. Η βόμβα, ο χαρακτηρισμός που ακουγόταν, αυτό που ακουγόταν ήταν ότι τις τελευταίες ώρες των μεταγραφών θα πάει στην Μπαρτσελόνα ένας top παίκτης. Τώρα ο Μπεγερίν, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι top παίκτης. Εντάξει, έχουν πάει αρκετή φέτος. Ας ηρεμήσει και η Μπαρτσελόνα λίγο, γιατί εντάξει, δεν παίζει μόνη της. Εντάξει, ναι, παράπονο δεν έχουμε. Έχει κάνει πάρα πολλές μεταγραφές και νομίζω ότι δίνεις πολύ σωστά, ιδανικά θα έλεγα, την πάσα για να ξεκινήσουμε από τους κερδισμένους της φετινής χρονιάς και στην κορυφή της πυραμίδας νομίζω ότι είναι η Μπαρτσελώνα. Ναι, θα συμφωνήσω. Στην μεταγραφικής περίοδου έχει της χρονιάς, κατάλαβες. Ναι. Εντάξει. Η Μπαρτσελώνα θεωρώ πως ενισχύθηκε στις περισσότερες από τις θέσεις στις οποίες είχε πρόβλημα. Αν εξαιρέσουμε λίγο τα back της, τα πλάγια back, στα οποία κατά τη γνώμη μου δεν ενισχύθηκε αναλογικά με το τι θέλει να καταφέρει φέτος. Ωστόσο και στην κορυφή της επίθεσης αλλά και στο κέντρο της άμυνας πήρε παίκτες πολύ γνωστούς, με ποιότητα. Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε ούτε για τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ούτε για τον Κουντέ. Νομίζω ότι όλοι όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο ξέρουν και για τους δύο. Οπότε δεν χρειάζεται να τους κουράσουμε. Είχε και σημαντικές αποχωρήσεις βέβαια η Μπαρτσελώνα. Ο Μπαμεγιάνγκ δηλαδή που έφυγε είναι ένας παίκτης ο οποίος ήρθε, έπαιξε από το Γενάρη μέχρι το Μάιο και έβαλε 16 γκολ σε 20 παιχνίδια. Δεν το λες και λίγο. Σαφώς. Και απλά τον είχε ανάγκη πραγματικά η Μπαρτσελώνα τώρα τον Μπαμεγιάνγκ. Αυτό να σκεφτούμε. Κοίτα, σίγουρα με τον Τζάβι στον πάγκο κάτι παραπάνω θα ξέρουν οι άνθρωποι για το ποιους διώχνουν και ποιους κρατάνε. Βέβαια, εμένα μου φάνηκε χθες, έτσι όπως το βλέπω εγώ, ότι ο Memphis Depay κατά κάποιο τρόπο έμεινε αναγκαστικά στην ομάδα και όχι επειδή τον ήθελε πραγματικά η ομάδα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση που δεν χρειάζεται να την μπούμε τώρα. Κοίταξε να δεις. Εντάξει, τώρα σε αυτά δεν θα μπούμε, γιατί θα τραβήξει πάρα πολύ εκπομπή και δεν θα δώσουμε και απάντηση ικανοποιητική στους ακροατές. Γιατί δεν γνωρίζουμε μέσα εσωτερικά τα τεκτενόμενα. Μπορώ να πω όμως, για να επιστρέψω σε αυτό που είπα και πριν, αν το χρειάζεται η Μπαρσελόνα τον Ομπαμεγιάνγκ, τι ήθελα να πω βασικά. Ότι ναι μεν, έχεις απόλυτο δίκιο ότι σε 20 παιχνίδια σημείωσε 16 γκολ, το οποίο εντάξει, δεν το καταφέρνει οποιοδήποτε επιθετικός, γιατί ήταν και το βάρος που έφερε η φανέλα, ήταν το βάρος των προσδοκιών, το άγχος των οπαδών, τι συμβαίνει, θα είναι μια εντελώς χαμένη χρονιά. Ήταν πάρα πολλοί παράγοντες. Απλά τότε, όταν τα έβαλε τα γκολ αυτά ο Μπαμεγιάνγκ, δεν υπήρχε Λεβαντόφσκι. Και νομίζω ότι εφόσον μπαίνει στην εξίσωση ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, θα έβλεπε
φανέλα βασικού ο Μπαμεγιάνγκ πάρα πολύ σπάνια. Τώρα ο Ντεπάι που ανέφερες, είπε ότι μένει. Το θέμα είναι να μείνει και να συμμετέχει τώρα, να μείνει και να είναι δυσαρεστημένος και να περιμένει το Γενάρη για μια καλύτερη πρόταση, δεν έχει νόημα, θεωρώ. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι κατά τη γνώμη μου κάτι τέτοιο θα συμβεί, αλλά οκ. Okay. Γιατί η Μπαρτσελόνα προσπαθούσε μέχρι και την τελευταία στιγμή να τον διώξει. Τώρα αυτό, εντάξει, δεν είναι λίγο άδικο. Δεν είναι και ότι δεν έχει προσφέρει και τίποτα ο Ντεπάι. Σίγουρα δεν έχει προσφέρει όσα περίμεναν οι φίλοι της Μπαρτσελόνα όταν ανακοινώθηκε. Αλλά το βρίσκω λίγο ακραίο να τον σταυρώνουν έτσι. Εντάξει, κοίτα, για να μην το τραβήξουμε και πολύ με την Μπαρτσελόνα και να μιλήσουμε και για άλλες ομάδες. Ξέρουμε όλοι, είτε είσαι οπαδός της Μπαρτσελόνα είτε όχι, όλοι ξέρουν ότι η Μπαρτσελόνα τα τελευταία χρόνια φέρεται πολύ άσχημα σε ποδοσφαιριστές. Οπότε μη σου κάνει εντύπωση ότι ήθελε να διώξει το Memphis Depay. Όπως και άλλους. Frenkie de Jong, Miralem Pjanic, οι οποίοι τελικά έμειναν. Καλά, εδώ θα μου πεις, συμπεριφέρθηκε άσχημα στο Σουάρες και στο Μέση. Τέλος πάντων, όπως είπες πάρα πολύ σωστά, δεν ήρθαμε εδώ να σχολιάσουμε τα εσωτερικά της Μπαρτσελόνα. Θεωρώ πραγματικά ότι είναι ασυζητητή η περισσότερο κερδισμένη ομάδα από τη μεταγραφική περίοδο η οποία μόλις έληξε. Έχει ενισχυθεί, όπως πάρα πολύ σωστά είπες και απλά επαναλαμβάνω εγώ, σε όλες τις θέσεις που πόναγε και δεν είναι ότι μπάλωσε, γκρέμισε και ξανάχτισε από την αρχή. Γιατί το μπάλωμα είχε γίνει, ας πούμε, το Γενάρη, που είχε πάρει τον Αντάμα, που είχε πάρει τον Ομπαμεγιάνγκ. Είχαν γίνει κάποιες αναγκαστικές κινήσεις, αναγκαστικές αλλαγές για να καλυφθούν κάποια κενά. Τώρα έγινε ολικό ξύλωμα και χτίσιμο από την αρχή. Αυτό θα πω εγώ για την Μπαρτσελόνα και θα προχωρήσουμε στους επόμενους κερδισμένους που θεωρώ ότι θα πρέπει να βάλουμε πάρα πολύ ψηλά ένα outsider, φίλε Μανώλη, της μεταγραφικής περίοδου, τη Ρώμα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω κανείς δεν περίμενε το φετινό καλοκαίρι η Ρώμα να κινηθεί τόσο ενεργά στο μεταγραφικό παζάρι. Και η αλήθεια είναι ότι πολλοί από τους παίκτες από το πρώτο ράφι που λέμε που πήρε, τους πήρε και ως ελεύθερους. Όπως τον Παόλο Ντιμπάλα ή τον Αντρέα Μπελότη. Ακριβώς. Και δεν το συνηθίζει κιόλας η Ρώμα να κινείται τόσο επιθετικά στις μεταγραφικές περιόδους. Βέβαια θα πρέπει μέσα στην κουβέντα να βάλουμε και το χαρτί που λέγεται Ζωζέ Μουρίνιο. Ένας προπονητής που παρά το γεγονός ότι το ποδόσφαιρο τον έχει ξεπεράσει, τραβάει παίκτες μεγάλου βεληνικούς, γιατί είναι ένας μεγάλος προπονητής. Εντάξει, μη λέμε ατάκες που μπορούν να σηκώσουν πολλή κουβέντα και να τραβήξουν την εκπομπή. Τώρα, αν μας ακούει οποιοδήποτε έχει σε πολύ μεγάλη εκτίμηση τον Μουρίνιο να λέμε ότι τον έχει ξεπεράσει το ποδόσφαιρο, θα γίνει σφαγή στα σχόλια. Κατάλαβες τι εννοώ. Μας αρέσει όμως λίγο η ίντριγκα. Ωστόσο, να πω ότι το μοναδικό που έχει αποδείξει και αποδεικνύει ο Μουρίνιο είναι ότι όσο κι αν πιστεύουμε οποιοδήποτε, είτε λέγεται Μανώλης Μακρόπουλος, είτε Γιώργος Ψύχας, είτε οτιδήποτε, πως αν και το ποδόσφαιρο τον έχει ξεπεράσει, όπως λες, δεν πάβει να είναι πρωταγωνιστής. Συμφωνώ απόλυτα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν το δούμε σε άλλες περιστάσεις της κοινωνικής ζωής, πάρα πολύ σπάνιο και πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, έχεις δει ποτέ κανέναν που έχει μείνει, κανέναν μάγειρα που έχει μείνει, ξέρω εγώ, να μαγειρεύει παραδοσιακά φαγητά, να έχει κόσμο στο μαγαζί του? Όχι, όλοι τραβάνε και τρώνε πίνσα, φίλε Μανώλη. Είναι της μόδας η πίνσα αυτή την περίοδο. Μας τρελάνε εντελώς. Θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Είναι μια αλήθεια κι αυτή. Όπως και να έχει, για να επανέλθω στη Ρώμα, θα πω γιατί την θεωρώ τη δεύτερη πιο κερδισμένη αυτή την περίοδο, όχι τόσο για τις μεταγραφές που έκανε, όσο για τον τίτλο που φέρει αυτή τη στιγμή σαν ένα μεγάλο ευρωπαϊκό κλαμπ, γιατί κακά τα ψέματα, νομίζω ότι δεν το λέω μόνο εγώ, δεν είναι ότι το είδα σε κάποιο όνειρο, η Ρώμα τα τελευταία χρόνια κουτσοπάλευε να μπει στην τετράδα της Ιταλίας, και αυτή τη στιγμή μιλάμε για μία κάτοχο ευρωπαϊκού τίτλου, είτε λέγεται Europa Conference, έτσι, που μπορεί να το έχουν κάποιοι να μην το έχουν σε τόση εκτίμηση, να το έχουν για πέταμα. Ωστόσο, δεν πάβει να είναι μία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Την κατέκτησε
Έχει στο ρόστερ της πάρα πολύ καλούς παίχτες. Έχει στον πάγκο της έναν από τους κορυφαίους προπονητές όλων των εποχών. Και πορεύεται. Και αυτή τη στιγμή μπορεί να πηγαίνει και να χτυπάει την πόρτα ενός πρωταθλητή Κόπα Αμέρικα, ενός την μπάλα δηλαδή, που έχει πάρει τόσα πρωταθλήματα με τη Γιουβέντους, που θα μπορούσε να πάει σε οποιαδήποτε ομάδα θέλει, δεν λέω νομίζω ανακρίβειες, μπορεί η Ρώμα να του χτυπήσει την πόρτα και να του πει «Κοίταξε να δεις την μπάλα, εγώ έχω αυτό το project να σου παρουσιάσω, ψήνεσαι, είσαι μέσα». Και ο Ντιμπάλα λέει «Ναι». Αυτό έχει κερδίσει η Ρώμα από την περσίνη της χρονιά και γενικότερα από τη στιγμή που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ο Ζωζέ Μουρίνιο. Πέραν των πάρα πολύ καλών μεταγραφών, έχει κερδίσει αυτόν τον τίτλο. Ναι, και νομίζω ότι αυτό που λες είναι σπουδαιότερο από τις κινήσεις τις οποίες έχει κάνει, γιατί αυτό ακριβώς που λες φέρνει και τις μεταγραφές ύστερα. Είναι το πρώτο σκαλοπάτι αυτό. Επίσης να πούμε για όσους δεν γνωρίζουν, δεν νομίζω βέβαια να είναι πολλοί αυτοί, ότι η Ρώμα πήρε δανεικό και τον Μαντί Καμαρά του Ολυμπιακού. Ακριβώς, για έναν χρόνο. Αν δεν κάνω λάθος όμως, χωρίς οψιόν αγοράς. Χωρίς οψιόν αγοράς, δεν υπάρχει οψιόν αγοράς. Που βέβαια και για ένα κλάπ σαν τον Ολυμπιακό και για έναν παίχτη όπως ο Μαντί Καμαρά, ακόμα και χωρίς οψιόν αγοράς, το να αγωνιστεί αυτή τη στιγμή στο κορυφαίο επίπεδο, γιατί κατά ψέματα το να παίζεις στη Super League δεν είναι το κορυφαίο επίπεδο, αλλά το να παίζεις στο καμπιονάτο είναι. Να είσαι σε μια ομάδα η οποία, όπως είπαμε πριν, έχει κατακτήσει ευρωπαϊκή διοργάνωση. Θα αγωνιστεί φέτος με πάρα πολλές προσδοκίες και φιλοδοξίες για την κατάκτηση του Σκουντέτο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Θα συμφωνήσω. Και φυσικά θα αγωνιστεί και υπό τις οδηγίες ενός κορυφαίου προπονητή, όπως είπες και εσύ. Ακριβώς. Οπότε αυτό αυτόματα θα τον ανεβάσει επίπεδο. Πάμε στην τρίτη κερδισμένη της μεταγραφικής περίοδου. Θέλω να σου πετάξω τον μπαλάκι και να μου πεις ποια πιστεύεις εσύ ότι είναι. Θα σου πω κάτι το οποίο νομίζω ότι δεν θα περίμενες να ακούσεις, αλλά για μένα η τρίτη ομάδα από τις πιο κερδισμένες των μεταγραφών είναι η Bayern. Και θα σου εξηγήσω αμέσως γιατί. Το ακούω. Πέρασε μια μεταβατική περίοδο με το Nagelsmann στον πάγκο. Και από το Γενάρη και ύστερα είχε το θέμα του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος είχε ανακοινώσει στους ανθρώπους της ομάδας ότι θέλει να αποχωρήσει. Εμφανίστηκε η Μπαρτσελόνα, συμφώνησε με την Μπαρτσελόνα, έγινε τέλος πάντων όλο αυτό το story που όλοι γνωρίζουμε. Έχασε το Λεβαντόφσκι η Μπάγερ, όμως βρήκε άμεσα τον αντικαταστάτη του. Και μιλάω για το Μανέ. Βεβαίως, ναι. Καταρχάς, να πω εγώ ότι θεωρώ ότι ο Μανέ είναι μέσα στις τρεις καλύτερες μεταγραφές του καλοκαιριού. Θεωρώ επίσης ότι ο Μανέ είναι ένας από τους πιο υποτιμημένους παίκτες της Premier League. Πραγματικά δεν του έχει δοθεί αναγνώριση που του αξίζει για αυτά που έχει προσφέρει. Γιατί δεν έχει, ας πούμε, τα γκολ και τις ασίστ του Σαλάχ, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη συνεισφορά και αυτός στα όσα κατάφερε η Λίβερπουλ. Και πέραν του Μανέ, η Μπάγκερν ενισχύθηκε και στην άμυνα με τον De Ligt. Έναν παίκτη ο οποίος είναι στο προσκήνιο πάρα πολλά χρόνια, αλλά είναι μόλις 22 χρονών. Από την τρομερή ομάδα του Άγιαξ εκείνη τη χρονιά, έτσι να το θυμίσουμε, μαζί με τον Φρέγκι De Jong, που οι δυο τους πήραν το δρόμο τον μακρινό της μεταγραφής. Ναι. Θεωρώ λοιπόν ότι η Bayern από τη στιγμή που άφησε το Λεβαντόφσκι να φύγει, να ψάξει μια νέα πρόκληση στην καριέρα του και βρήκε τον αντικαταστάτη του αμέσως, ενισχύθηκε και στην άμυνα με τον De Ligt, μπορεί να πάει στο επόμενο βήμα, που το επόμενο βήμα για την Bayern πάντα είναι το Champions League, γιατί δυστυχώς στη Γερμανία το πρωτάθλημα δεν έχει και τόσο ενδιαφέρον όσο αφορά την κατάκτηση του τίτλου. Έχεις απόλυτο δίκιο, θα συμφωνήσω πάρα πολύ. Λέγοντας μία παροιμία, το τέλειο για να το πετύχεις δεν χρειάζεται να φτάσεις σε ένα σημείο που δεν έχεις τίποτα άλλο να προσθέσεις, αλλά και τίποτα να αφαιρέσεις. Τι εννοώ με αυτό? Ότι η Bayern καλός κακός ήταν συνυφασμένη με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Είχε άλλους 10 παιχταράδες πίσω? Ναι, είχε. Εισάξουμε τον Λεβαντόφσκι. Δεν είμαι ο ικανός κριτής για να το πω αυτό. Αλλά είχε παιχταράδες. Ωστόσο, αυτός που ήταν η ναυαρχίδα, η κορυφή της πυραμίδας, η αιχμή του δόρατος, δεν ξέρω πώς θέλετε να το χαρακτηρίσετε, στην Bayern ήταν ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.
Φεύγει λοιπόν το πρώτο βιολί, ίσως για πολλούς και ένας από αυτούς και εγώ, ο καλύτερος ποδοσφαιριστής των τελευταίων 2 ετών στον πλανήτη, βάσει αποδόσεων. Φεύγει λοιπόν από την ομάδα και η ομάδα είναι, παρουσιάζεται λες και δεν υπήρξε ποτέ αποχώρηση, όχι μόνο βασικά αποχώρηση, αλλά λες και δεν υπήρξε ποτέ Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Παίρνει το Μανέ, έχει πυροβολήσει τα αντίπαλα δίχτυα μόλις σε 3 αγωνιστικές που έχουν επεχθεί αυτή τη στιγμή στην Bundesliga. Είναι ασταμάτητη, δείχνει πιο αποφασισμένη από ποτέ να πετύχει το στόχο της που, όπως πάρα πολύ ορθά είπες, αν και καθήμενος, είναι το Champions League. Και φυσικά έχει προσθέσει το δυναμικό της το next big thing του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου όσον αφορά τα μετόπισθεν, που είναι ο Ματάιας, τέλος πάντων, De Ligt. Ένας πάρα πολύ ταλαντούχος ποδοσφαιριστής που είχε ακουστεί για πάρα πολλές ομάδες, για την Bayern όχι τόσο, ωστόσο κινήθηκε με τόση ησυχία, με τόσο επαγγελματισμό και απλά τον ανακοίνωσε. Ναι, και η αλήθεια είναι ότι η Bayern έτσι μας έχει συνηθίσει με τις μεταγράφες. Να κινείται από πίσω, θα έλεγα. Και... ναι, σ' ακούω, πες μου. Θα ήθελα να πω όμως, να φύγω από την Bayern, αν δεν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, βέβαια. Αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, αναμένω. Απλά ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για τον De Ligt. Τον De Ligt μπορεί πολλοί να πούνε ότι δεν πέτυχε στη Juventus ή τέλος πάντων δεν, σε εισαγωγικά δεν ακούστηκε όσο περιμέναμε στη Juventus. Η Juventus έχει ένα άλλο στυλ παιχνιδιού από αυτό που είχε ο Άγιαξ και η Bayern έχει παρόμοιο στυλ παιχνιδιού με αυτό του Άγιαξ. Οπότε μήπως η Bayern είναι πιο κατάλληλη για τον De Ligt από ό,τι ήταν η Juventus. Θα πω εγώ και με αυτό θα κλείσω για τον De Ligt. Και θα συμφωνήσω απόλυτα, το κεντροευρωπαϊκό ποδόσφαιρο διαφέρει εντελώς από αυτό του Νότου. Η Juventus δεν τον αξιοποίησε, αλλά δεν ακούστηκε επίσης γιατί η Juventus, ας πούμε, δεν ήταν μια ομάδα στον Άγιαξ που δεν περίμενε κανένας να κάνει μια τόσο καλή χρονιά να φτάσει μέχρι τα ημιτελικά του Champions League. Από τη Juventus τα περιμένεις αυτά. Από τον Άγιαξ δεν τα περιμένεις. Και όταν λοιπόν φτάνει ο Άγιαξ στα ημιτελικά του Champions League, λες, όπα ρε φίλε, ποιοι τον οδήγησαν εκεί και βλέπεις. Τώρα από τη Juventus που ξέρεις ότι θα πάρει το κύπελο, θα πάρει το πρωτάθλημα, θα φτάσει μακριά στο Champions League, τι να περιμένεις, δηλαδή, και ποιος να είναι ηγέτης εκεί πέρα από όλους αυτούς τους παιχταράδες που έχει. Θεωρώ στην Bayern θα ταιριάξει Γκάντι και το αποδεικνύει ήδη. Νομίζω ότι είναι η ηγετική μορφή της άμυνας των Βαβαρών μόλις σε ένα μήνα που έχει παίξει με τους νέους του συμπαίκτες. Και we will see. Χρόνος γαρεγγής που λέγανε και οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, οπότε θα δούμε την πορεία του μέσα στον χρόνο. Και πάω στη δική μου τρίτη κερδισμένη αυτής της μεταγραφικής περίοδου και δεν θα πω με βάση τις μεταγραφές της, θα αιτιολογήσω όπως αιτιολόγησε και για τη Ρώμα, είναι η Chelsea για μένα. Η Chelsea όχι μόνο για τις μεταγραφές της που έκανε κάποιες αξιόλογες προσθήκες, άργησε πάρα πολύ. Πάει στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Πάει εντελώς, δεν το αφισβητώ. Είναι ο Κουκουρέγια ο καλύτερος παίκτης που θα μπορούσε να φέρει, σε καμία περίπτωση. Αλλά η όλη τη συμπεριφορά στο μεταγραφικό παζάρι, ενώ ήταν αλόκοτη, δηλαδή έπρεπε να γκρινιάξει ο Τούχελ δημόσια, που για μένα είναι ανεπίτρεπτο, αλλά τέλος πάντων, έπρεπε να φτάσει λοιπόν ο προπονητής της να γκρινιάξει δημόσια για να γίνουν μεταγραφές. Από τη μία έχεις αυτό και από την άλλη έχεις μία ομάδα συνειδητοποιημένη, ξέρει πού πονάει, ξέρει τι να κάνει για να μπαλώσει. Η Chelsea μπάλωσε, σε αντίθεση με την Μπαρτσελόνα που είπαμε πριν ότι ξύλωσε και ξαναέχτησε. Η Chelsea μπάλωσε και δεν διστάζει, και θα το πω, να πει, να βρεθεί απέναντι στον εαυτό της, στον καθρέφτη, και να πει, ξέρεις κάτι, απέτυχες, έκανες λάθη, ξερίζωσε αυτά τα λάθη και πήγαινε παρακάτω. Και αναφέρομαι φυσικά στον Ρωμέλου Λουκάκου και στον Τίμο Βέρνερ. Ήρθανε στην Αγγλία, ήρθανε στο νησί και στην Τζέλση και στο Λονδίνο με τα καλύτερα διαπιστευτήρια. Όλοι είχαν τρομάξει όταν είδαν τον πρώτο σκόρερ της Serie A και ένα από τους κορυφαίους σκόρερ της Bundesliga
να πιάνουν Λονδίνο, να δένουν και να δένονται στα μπλε και οι τύποι ήταν ο ορισμός της αποτυχίας. Έφυγαν νύχτα, ο Λουκάκο επέστρεψε στην Ίντερ και ο Βέρνερ επέστρεψε στη Λειψία, ο Λουκάκο βεβαίως δανεικός, ο Βέρνερ επολύθη. Και το για μένα συμπέρασμα είναι αυτό, ότι η Chelsea πλέον έχει μπει σε μια άλλη ρότα, σε μια δύσκολη χρονιά, έτσι, που είχαμε και όλα αυτά με το Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, με την αποχώρηση του Αμπράμοβιτς, που δεν ήξεραν αν θα ταξιδέψουν για να παίξουν παιχνίδια. Πέρασε πολλά η Chelsea, μην το βλέπουμε μόνο ποιους παίχτες πήρε. Και γι' αυτό εγώ την κατατάσσω στους κερδισμένους. Ναι, δεν θα συμφωνήσω, αλλά δεν θα διαφωνήσω κιόλας. Κοίτα, καταρχάς, ένας λόγος που η Chelsea προχώρησε σε τόσες πολλές κινήσεις και ακριβές κινήσεις, γιατί περισσότερες μεταγραφές της Chelsea είναι ακριβές, είναι ο νέος ιδιοκτήτης, ο Μπόελι, ο οποίος εξ αρχής ήθελε να δείξει ότι εγώ είμαι το αφεντικό εδώ, όποιον παίκτη μου ζητήσει ο προπονητής θα τον φέρω, χρήματα υπάρχουν, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, πάμε. Θα σταθώ πιο πολύ στο θέμα της επίθεσης για την Chelsea. Όπως είπες, έφυγε ο Λουκάκου και ο Βέρνερ, οι οποίοι δεν πέτυχαν όχι τα προσδοκόμενα, ούτε τα μισά από αυτά. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε γκολ, γενικότερα σε βοήθεια για την ομάδα. Η Chelsea δεν ενισχύθηκε στην κορυφή της επίθεσης. Και έχει ένα Havertz ο οποίος είναι στα χαμένα, θα πω εγώ. Όσο αφορά τις άλλες θέσεις, θα συμφωνήσω ότι κατά κάποιο τρόπο μπάλωσε προβλήματα που είχε. Στο αριστερό άκρο της άμυνας που πήρε τον Κουκουρέγια, εντάξει, ο Τούχελ ξέρει πολύ περισσότερο από μένα, αλλά δεν θεωρώ ότι είχε ιδιαίτερο πρόβλημα για να αποκτήσει αριστερό μπακ. Περισσότερο θα έπρεπε να κινηθεί για έναν καθαρό center forward. Βλέπουμε ότι, και ήθελα να το πω αυτό κάποια στιγμή, βλέπουμε ότι ομάδες όπως η Manchester City ή η Liverpool έχουν επιστρέψει στους καθαρούς φορ. Η Μπαρτσελόνα πήρε και εκείνη καθαρό φορ. Η Ρεάλ έχει καθαρό φορ. Οι περισσότερες ομάδες επιστρέφουν πάλι σε αυτή την νοοτροπία. Η Chelsea έχει μείνει λίγο πίσω σε αυτό. Η Chelsea δεν έχει καθαρό φορ. Και της λείπουν τα γκολ. Αυτό είναι μια αλήθεια. Βέβαια πήρε το Sterling, ο οποίος μπορεί να κινηθεί και λίγο, ξέρεις, να κλείσει προς το κέντρο και, ή να παίξει ψευτοενιάρη κτλ. Αλλά καθαρός φορ δεν είναι. Λείπει αυτό από τη Chelsea. Και νομίζω ότι δεν ασχολήθηκε καθόλου στο μεταγραφικό παζάρι για την αγορά ενός center forward. Συμφωνώ απόλυτα, συμφωνώ απόλυτα. Δεν θα διαφωνήσω σε τίποτα από αυτά που λες. Αιτιολόγησα ούτως ή άλλως για ποιο λόγο είπα ότι είναι στους κερδισμένους, όχι από άποψη μόνο μεταγραφών, αλλά και από άποψη ιδεολογίας και νοοτροπίας. Θα πω αυτό και θα κλείσω για μένα για την Chelsea, να πάμε παρακάτω. Απλά έχει καταλάβει ότι από εκεί πέρα που όλοι την είχαν για διεκδικήτρια του τίτλου πέρυσι, όταν είχε φέρει το Βέρναρ, το Λουκάκου, μπλα μπλα μπλα, καταλαβαίνει ότι τώρα απλά πάει για την τετράδα. Έκατσε απέναντι από τον καθρέφτη, όπως είπα, και είπε: πάμε πάλι από την αρχή. Πάμε λιγάκι να αναθεωρήσουμε. Αυτό έχω να πω. Και νομίζω ότι να αφήσουμε τους κερδισμένους, δεν ξέρω αν έχεις κάποιον άλλο να προσθέσεις, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να αναφερθούμε σε κάποιον άλλον. Όχι, μια μικρή αναφορά μόνο στον Χάλαντ και τη Σίτι, που φαίνεται ότι ο Γκουαρδιόλα βρήκε αυτό που, το κομμάτι του παζλ που λέμε. Μήπως επιτέλους καταφέρει να πάρει το Champions League. Φυσικά, φυσικά. Αξιόλογες κινήσεις γίνανε πάρα πολλές. Είδαμε πολλά πέρα δόθε και εγώ το έχω πει και στο προηγούμενο Football Break, ότι επειδή ακριβώς βλέπουμε πολλά παρεδόσε επιθετικών, γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που σε νοιάζει να βάλεις γκολ, εκτός αν είσαι ατλέτικο. Σε νοιάζει να βάλεις γκολ για να κερδίσεις. Φυσικά και να μην φας, αλλά κυρίως να βάλεις. Άρα όλες οι ομάδες, κατά 95% είναι χτισμένες, το στυλ παιχνιδιού τους, με βάση την επιθετική λειτουργία της ομάδας. Και όταν λοιπόν φεύγουν από τις ομάδες οι επιθετικοί, καταλαβαίνεις ότι θα δούμε άλλες ομάδες, άλλο ποδόσφαιρο, άλλα στυλ παιχνιδιού. Και αυτό εμένα με ντριγκάρει. Με ντριγκάρει πάρα πολύ και θα αναφερθώ σε πολλές προσθήκες, έτσι ας πούμε, και επιθετικών και άλλες προσθήκες. Εκτός από το Haaland, θεωρώ ότι πάρα πολύ έξυπνη, πάρα πολύ καλή και πάρα πολύ αποδοτική μέχρι τώρα κίνηση ήταν και η απόκτηση του Γκαμπριέλ Χεσούς από την Arsenal. Θα συμφωνήσω. Κάνει παπάδες ο τύπος στο γήπεδο, δεν υπάρχει. Φυσικά, όπως προαναφέραμε, ο Μανέ
στην Bayern. Περιμένω να δω σύμπραξη Τάμι Άμπραχαμ και Μπελότη στην επίθεση της Ρώμα. Θα είναι ένα δίδυμο που θα μου αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι δεν ξεχνάω κάποιον. Ξεχνάω κάποιον επιθετικό από αυτούς που δεν έχουμε σχολιάσει, ενώ είπαμε για Χάλαντ. Εντάξει, τώρα το Νούνιες στη Λίβερπουλ τον έχω σχολιάσει σε προηγούμενα επεισόδια, γι' αυτό ξεχνιέμαι. Θεωρώ ότι θέλει λιγάκι ψήσιμο. Δεν το έχει βρει όσο γρήγορα περίμενε ο Κλοπ. Και βασικά ο Κλοπ περίμενε να το βρει γρήγορα, γιατί το βρήκε γρήγορα ο Ντίαζ. Ναι, θα συμφωνήσω. Δεν θα συμφωνήσει ή ναι, θα συμφωνήσω. Ναι, θα συμφωνήσω. Επίσης, κάτι ακόμη που θα ήθελα να πω, συγγνώμη που σε διακόψα. Ναι. Αλλά ήθελα να το πω από πριν και θα το ξεχάσω στο τέλος. Πολύ σημαντικό, που δεν το αναφέρει σχεδόν κανένας, είναι η παραμονή του Εμπαπέ στην Παρί. Σημαντικό για την Παρί προφανώς, έτσι. Φυσικά. Γιατί μην ξεχνάμε, όσο κι αν υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα οπαδών και ποδοσφαιρόφιλων που δεν συμπαθεί αυτή την ομάδα εξαιτίας των χρημάτων που ξοδεύει και γενικότερα του τρόπου συμπεριφοράς του προέδρου της κτλ. Η παραμονή του Εμπαπέ στην Παρί είναι πολύ σημαντική, ώστε να πετύχει αυτό το μεγάλο στόχο που έχει θέσει εδώ και τόσα χρόνια, τη στιγμή που ο Κελαϊφή ανέλαβε την ομάδα. Από τα πρώτα παιχνίδια που έχουμε δει, η Παρί δείχνει και φάτη. Βέβαια, θα πούνε όλοι είναι η Γαλλία, είναι το γαλλικό πρωτάθλημα, τα γνωστά που λέμε. Farmers League. Ναι, στο Champions League θα φανούν όλα, αλλά θεωρώ πως φέτος είναι πραγματικά η τελευταία ευκαιρία και του Εμπαπέ στην Παρί και γενικότερα αυτής της ομάδας για να πάει στην κορυφή της Ευρώπης. Διότι μετά μπορούμε να πούμε ότι και το συμβόλαιο του Μέση λύγει. Είχε υπογράψει για 2 χρόνια και τον 3ο χρόνο μπορεί εκείνος να αποχωρήσει αν θέλει. Ο Εμπαπέ στο συμβόλαιό του, για όσους δεν γνωρίζουν, έχει βάλει ρήτρα να μπορεί να φύγει κάθε καλοκαίρι. Και ο Νεϊμάρ ήθελα να τον ξεφορτωθούν φέτος, το γιατί δεν το καταλαβαίνω. 9 γκολ έχει και 7 assist φέτος ήδη σε 5 παιχνίδια. Οπότε είναι πραγματικά, θεωρώ, η τελευταία ευκαιρία αυτής της ομάδας φέτος να πάρει το Champions League. Εντάξει, θέλω να τον διώξουν πριν τα βάλει όλα αυτά τα γκολ. Και επειδή αναφέρθηκε στον Neymar, θέλω να πω ότι εκτός από τον Mbappé, εκτός από την παραμονή του Mbappé, ήταν πάρα πολύ σημαντικό και ότι λύθηκε αυτό το πρόβλημα που υπήρχε, που πολύ σωστά αναφέρεις, με την παραμονή του Neymar. Όλοι λέγανε ότι δεν τα πάει καλά με τον Mbappé, όλοι λέγανε ότι ο Mbappé έχει θέσει βέτο και τον θέλει εκτός ομάδας. Εν τέλει έμεινε και μέχρι στιγμής κουβαλάει. Ναι, είναι μια αλήθεια αυτή. Τώρα, για την Παρί. Να πούμε κάπου εδώ, επειδή έχω διαβάσει και πολλά σχόλια για τις μεταγραφές που έχει κάνει, έχει πάρει αξιόλογους παίχτες και δεν είναι ότι επένδυσε πάλι σε απίστευτα ακριβά συμβόλαια. Ναι, η Παρί καταρχάς να πούμε εδώ ότι δεν κάνει μεταγραφές, καταστρέφει καριέρες. Γιατί εκτός από τα πρωτοκλασσά τα ονόματα που παίζουν βασικοί, όπως ας πούμε ήρθε ο Μέση και έπαιξε βασικός, οποιοδήποτε άλλος παίχτης έρχεται, είτε είναι σε φόρμα είτε όχι, αλλά κατά πάσα πιθανότητα είναι σε φόρμα. Έχει κάνει δηλαδή μια πολύ καλή προηγούμενη σεζόν. Τρώει πάγκο, τον τρώει σκόνη. Δηλαδή από πού να αρχίσουμε, από ποιον Μπεναρφά, Ντράξλερ, Ικάρντι να αρχίσουμε και πού να καταλήξουμε. Καταστρέφει καριέρες η Παρί. Γοητεύονται όλοι από το ότι τους θέλει η πιο πλούσια, η δεύτερη βασικά πλέον μετά την Νιουκάσλ, πιο πλούσια ομάδα στην Ευρώπη. Λένε wow, super, πάμε με τα χίλια. Και εμφανίζονται ας πούμε λιγάκι ότι να τραβήξουμε τον παπά από να μην πω πού. Εντάξει, εδώ είναι Spotify, μπορούμε να το πούμε, αλλά δεν το λέμε. Προς σεβασμό, για σεβασμό των ακροατών μας. Πήρε φέτος το Φαμπιάν Ρουίζ, πήρε πάρα πολλούς, πήρε το Σολέρ, έκανε κινήσεις. Εντάξει, νομίζω ότι θα έχουν την ίδια κατάληξη όπως είχαν πολλά ταλέντα που πήγαν εκεί πέρα, φάγανε πάγκο ή παίξαν με κανένα χωριό και φύγανε κακήν κακός για κανένα πιο υποτιμημένο πρωτάθλημα. Αυτό για την Παρί. Δυστυχώς θα συμφωνήσω. Δυστυχώς. Αυτό θα πω για την Παρί. Δικαστήριο λίγο την περνάμε, αλλά δεν πειράζει γιατί το αξίζει, γιατί δεν ακολουθεί θεμητούς
τρόπους για να επιτύχει αυτά που θέλει να επιτύχει, όπως η Newcastle, ας πούμε, που έχει πραγματικά το σεβασμό πολλών για τον τρόπο που πάει να πετύχει κάτι. Και γι' αυτό το λόγο δεν θα πετύχει κιόλας η Παρί φέτος. Δεν θα πάρει ούτε φέτος του Champions League, το πιστεύω αυτό ακράδαντα, γιατί είναι και μια δύσκολη χρονιά, είναι και το Μουντιάλ μέσα στη μέση, που ο Μέση, μιας που είπα μέσα στη μέση, και ο Μέση θέλει να κάνει το ιδανικό κλείσιμο της καριέρας του και να θέσει ένα τέλος στην αιώνια ερώτηση ποιος είναι ο GOAT. Και μακάρι να το πετύχει, δεν έχουμε κάτι μαζί του προφανώς. Ο Νεϊμάρ επίσης έχει πάρα πολύ βάρος στην πλάτη του. Ο Εμπαπέ επίσης έχει πάρα πολύ μεγάλο βάρος στην πλάτη του, γιατί είναι ηγέτες των εθνικών χωρών τους, των εθνικών ομάδων τους. Οπότε είναι μια δύσκολη χρονιά και δεν νομίζω ότι η Παρί έχει τη φανέλα, έχει την εμπειρία, έχει τα... τι να πω, τα διαπιστευτήρια για να τη βγάλει. Έχουμε δει σε καλύτερες χρονιές και πιο χαλάρες χρονιές που έπαιρνε με 20 βαθμούς διαφορά το πρωτάθλημα να κάνει κιλάρα στο τέλος και να την αποκλεί τώρα η Manchester City, η Real και ούτω καθεξής. Συμφωνώ απόλυτα σε όσα λες. Τώρα, Μανώλη, δεν ξέρω, να το πιάσουμε με τους ιτημένους της μεταγραφικής περίοδου, αλλά νομίζω εκεί πέρα δεν χωράνε πολλά ονόματα. Κατ' εμέ, νούμερο ένα ιτημένη από όλα αυτά γενικά που γίνονται στο σύλλογο το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι η Manchester United. Δηλαδή, άμα κάτσεις και δεις, δεν ξέρω μαθηματικά πολύ καλά, έτσι ερωτική ήμουνα, αλλά κάπου δεν μου βγαίνουν τα κουκιά. Όσα έδωσε η Μπαρτσελόνα για όλους αυτούς τους παίχτες που έφερε τώρα το καλοκαίρι, έχει δώσει η Manchester United για δύο, για τον Άντονι και τον Μαρτίνες. Ναι. Ναι, περίπου έτσι όπως τα λες είναι σε αριθμούς. Κοίτα, η United έχει γενικά θέματα σε όλους τους τομείς, σε όλο το κλαμπ τέλος πάντων, από τον προπονητή, από τους παίκτες, από τα αποδυτήρια, από τους προέδρους, από τη σχέση των οπαδών με τους προέδρους. Έχει θέματα παντού η United. Παντού ανοιχτά μέτωπα τα οποία συνεχώς δεν κλείνουν. Και για μένα το μεγαλύτερο ανοιχτό μέτωπο που δεν έκλεισε είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος θέλει να φύγει και δεν έφυγε. Και δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό αυτό για τη United. Και όχι μόνο δεν έφυγε, είναι ότι έμεινε και τρώει και πάγκο. Δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι με αυτό το πράγμα. Οκ, είναι μεγαλύτερος πλέον και δεν μπορεί να κάνει αυτά που έκανε. Οκ, συμφωνούμε, δεν διαφωνώ καθόλου. Αλλά δεν πάθει να είναι Κριστιάνο Ρονάλντο, δηλαδή μην τρελαθούμε. Να έπαιζαν όλοι οι υπόλοιποι ένα ποδόσφαιρο που δεν θα χώριζε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, να έλεγα: Οκ, μην παίξει δευτερόλεπτο. Αλλά εντάξει, το ότι έχει κάνει κάποιες νίκες η United τώρα με τη Liverpool και με τη Bournemouth, δεν θυμάμαι ποιον έπαιζε τώρα. Και με τη Leicester τώρα πιο πρόσφατα. Και με τη Leicester αυτό ακριβώς χθες το βράδυ, δεν σημαίνει ότι ο Κριστιάνο δεν χωράει πουθενά. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη κουβέντα για τον Κριστιάνο. Πράγματι κρίμα που δεν έφυγε. Η United αντιμετωπίζει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά την κόντρα οπαδών με τους Glazers. Έχω γράψει ένα ανάλογο κείμενο, να μπείτε στο debut.gr να το διαβάσετε, δεν θα κάτσουμε να ασχοληθούμε με αυτό το πράγμα. Προσέθεσε και τον Κασεμίρο βέβαια στο roster της. Έναν Κασεμίρο που αν ήταν στη Real, όταν ήταν στη Real και παρέμενε στη Real, ήταν ένας από τους καλύτερους κεντρικούς όλων των εποχών. Τώρα πήγε στη United, εντάξει μωρέ, ο τριαντάρης ξέρω εγώ, που να παίξει τώρα Premier League δεν μπορεί. Το ίδιο λέγανε και για τον Λεβαντόφσκι. Εντάξει, γενικότερα εκτίθεται πολλής κόσμος. Εμένα αυτό μου αρέσει, την ψωμάκι, γιατί εγώ τα καταγράφω και ξέρω ποιος ξέρει μπάλα και ποιος όχι. Τέλος πάντων, προχωράμε. Νομίζω ότι απλά ήταν βαρύ αυτό που συνέβη στην United και δεν νομίζω ότι ούτε ο Κασεμίρο, ούτε ο Μαρτίνεζ, ούτε ο Άντονι θα μπορέσουν να καλύψουν όλα αυτά και να που έχουν δημιουργηθεί. Γιατί προσπαθεί να μπαλώσει όπως και η Chelsea, προσπαθεί να μπαλώσει και η Chelsea και η United. Βασικά η United κυρίως θέλει ξύλωμα και χτίσιμο από την αρχή. Δεν ξέρω, ο λόγος δικό σου, να μας πεις τι πιστεύεις. Θα συμφωνήσω στο ότι θέλει ξύλωμα και χτίσιμο από την αρχή η United. Νομίζω ότι έχει πάρει έναν προπονητή που μπορεί να το κάνει αυτό. Βέβαια, το θέμα με τους προπονητές αυτά τα μεγάλα κλαμπ είναι η διάρκεια που τους δίνονται από τους προέδρους ώστε να δουλέψουν.
Γιατί υπάρχουν ομάδες που δίνουν χρόνο σε ένα project, υπάρχουν ομάδες που δεν δίνουν. Μία ομάδα που δίνει χρόνο είναι η Liverpool, μία που δεν δίνει είναι η Chelsea, ας πούμε. Η United τώρα δεν ξέρω. Και ο Βόλος. Ναι, σωστά. Ή η Bournemouth. Σωστό, βεβαίως. Έφαγε ο άλλος 9, γεια σας. Δεν πειράζει. Να πούμε βέβαια και κάτι άσχετο, σχετικό με την Bournemouth. Ακούστηκε ο Πέτρο Μάρτινς για την Bournemouth, δεν προχώρησε βέβαια το θέμα. Τώρα για τη United, τι να σου πω, εγώ θεωρώ ότι οι προσθήκες που έκανε είναι καλές. Δηλαδή ο Καζεμίρο είναι ένας παίκτης που έλειπε από τη United. Ένας τόσο δυναμικός και τόσο ποιοτικός παίκτης στο κέντρο έλειπε από τη United. Ο Άντωνη είναι Βραζιλιάνος, με τους Βραζιλιάνους όλοι ξέρουμε τι γίνεται. Μπορεί τη μία στιγμή να σου κάνουν παπάδες και την άλλη στιγμή να εμφανιστούν στο γήπεδο τελείως αδιάφοροι. Τα έχουμε δει άπειρες φορές αυτά. Βέβαια, νομίζω ότι ο Άντωνη πάει στην Premier League και στη United για να δείξει πράγματα και όχι για να πηγαίνει σε πάρτι και για να κάνει ζωή ανάλογη άλλων Βραζιλιάνων. Ονόματα δεν λέμε. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο. Θα σταθώ πάλι σε αυτό δυστυχώς. Κατά πόσο η παραμονή του Κουσιάνα θα κάνει καλό στην ομάδα. Γιατί η ομάδα έχει προβλήματα στα αποδυτήρια. Υπάρχει πολύ γκρίνια. Και ειδικά τώρα που τρώει και πάγκο, δεν ξέρω πώς αυτό θα επηρεάσει την ομάδα, πώς αυτό θα επηρεάσει τον Τεχάκ και τους υπόλοιπους. Θεωρώ ότι είναι κακό που δεν έφυγε. Δηλαδή, αν μου έλεγες είναι όλα ακριβώς όπως έχουν συμβεί, αλλά έχει φύγει ο Κριστιάνο, θα σου έλεγα United βαδίζει σε έναν λίγο καλύτερο δρόμο από αυτόν που βαδίζει τώρα. Δεν θέλω να τον προσβάλλω, αλλά όλοι ξέρουμε ότι το εγώ του είναι μεγαλύτερο από τις ομάδες που παίζει. Το ξέρουμε και δεν μπορεί να το αρνηθεί ούτε ο μεγαλύτερος οπαδός του αυτό. Εντάξει, βέβαια, μιλάμε για έναν παίχτη, γιατί κοίταξε να δεις, εμείς βλέπουμε το ποδόσφαιρο αποτελείται από 22 ποδοσφαιριστές που κυνηγάνε μία μπάλα. Παίχτες και ποδοσφαιριστές βασικά, σαν τον Κριστιάνο και σαν τον Μέση και σαν τους πρωτοκλασσάτους, ξεφεύγουν από τον όρο ποδοσφαιριστής και πλησιάζουν τον, όχι πλησιάζουν, είναι όρος προσωπικότητα από εκεί και πέρα. Δηλαδή πρέπει να διαχειριστούν μια προσωπικότητα και όχι έναν ποδοσφαιριστή ή ηθήνοντες του εκάστοτε συλλόγου στον οποίο αγωνίζονται. Ναι, θα συμφωνήσω απόλυτα. Και η προσωπικότητα του Κριστιάνου, όπως έχουμε δει, είναι δύσκολη ως προς τη διαχείρισή της. Θεωρώ πάντως πως η United, βασικά δεν ξέρω ακριβώς τι στόχο έχει η United για τη φετινή σεζόν. Να θυμίσουμε ότι παίζει στο Europa League, το οποίο είναι μια υποβάθμιση και για το σύλλογο και φυσικά για τον Κριστιάνο. Δεν έχει ξαναπαίξει ποτέ σε αυτή τη διοργάνωση. Τον είχαμε συνηθίσει. Βασικά είναι ο κύριος της Champions League. Είναι η πρώτη φορά που θα τον δούμε υπό τον ήχο του Europa League. Δεν ξέρω. Θα είναι μια περίεργη εικόνα αυτή. Δεν ξέρω όμως τι στόχο έχει η United για τη φετινή σεζόν. Για πρωτάθλημα δεν μπορούμε να συζητήσουμε καν. Λογικά θα πάει για την τετράδα και θα πάει να χτίσει κάτι το επόμενο καλοκαίρι. Δεν ξέρω. Πραγματικά είναι μια ομάδα που δεν μπορώ να τη σχολιάσω και να καταλάβω ακριβώς τι κάνει. Εντάξει, βέβαια και είναι μια ομάδα που είναι συσσωρευμένα τα χρέη της. Οι Glazers έχουν μεταφέρει όλα τα χρέη που είχαν στην ομάδα, τα έχουν φορτώσει. Πώς να χτίσεις κάτι υγιές πάνω σε κάτι άρρωστο. Δηλαδή, πώς να χτίσεις μια πολυκατοικία όταν τα θεμέλια έχουν ραγίσει. Δεν είναι η United που ξέραμε. Δεν είναι η ομαδάρα, το κλαμπ, το απίστευτο και πουλάει φανέλες. Φέρνει παιχταράδες. Αλλά από τότε που έφερνε παιχταράδες, βασικά να το πάω αλλιώς, οι παιχταράδες που φέρνει τώρα περισσότερο μοιάζουν με κίνηση εντυπωσιασμού παρά με πάμε να χτίσουμε κάτι. Όλοι έρχονται για να παίξουν στην Premier League, να παίξουν σε μια μεγάλη ομάδα και that's it. Δεν έρχονται για να κατακτήσουν τα πάντα όπως συνέβαινε τα παλαιότερα χρόνια που ερχόταν, ξέρω εγώ, ο Rooney και σου έλεγε, ξέρεις κάτι, εγώ πάνω σε σένα θα χτίσω, θα σε κάνω τον κορυφαίο επιθετικό, ξέρω εγώ, Άγγλο επιθετικό όλων των εποχών. Ξέρω εγώ ότι μπορεί να του είχαν πει τότε ο Σερ Άλεξ για να το φέρει από την Everton. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Ο Άντωνη δεν νομίζω να έχει πιστεί ότι το project που θα έρθει να υπηρετήσει στη United είναι ήρθα σε μια ομάδα φοβερή και τρομερή και θα πάμε να πάρουμε την Premier League και το Europa.
Το ίδιο και ο Κασεμίρο φυσικά, έτσι. Εμένα ειδικά η προσθήκη του Κασεμίρου μου φάνηκε, επειδή ο Τενχάγ επέμενε πολύ στον Ντεγιόνγκ και ο Ντεγιόνγκ δεν πήγε ποτέ στη United γιατί δεν ήθελε να φύγει από τη Βαρσελόνα. Θεωρώ ότι απλά του πήραν έναν παίκτη σε συγκεκριμένη θέση, απλά για να πούνε ότι πήραν έναν παίκτη και ότι πήραμε τον Κασεμίρο από τη United που έχει πάρει τα 5 Champions League κτλ. Δηλαδή, συμφωνώ σε αυτό που είπε ότι οι κινήσεις που κάνει η United είναι περισσότερο κινήσεις εντυπωσιασμού παρά κινήσεις στοχευμένες, όπως ας πούμε η Liverpool. Λίβερπουλ παίρνει τον Λουίς Δίας, δεν παίρνει τον Άντωνη που είναι από τα top ονόματα του καλοκαιριού. Και δεν μπορείς να τον αγοράσεις τον Άντωνη, ρε παιδί μου. Δεν μπορείς να τον αγοράσεις. Τι να κάνουμε τώρα. Έχει 100 εκατομμύρια, έχεις χρέος 650 εκατομμύρια. Δεν μπορείς να αγοράσεις τον Άντωνη, δεν σε παίρνει. Απλά επειδή αυτόν θέλανε οι οπαδοί, είναι ένα από τα πιο hot ονόματα της τελευταίας τριετίας, πενταετίας βασικά, γιατί είναι και τα δύο χρόνια του κορονοϊού. Ας τον πάρουμε. Δεν πάει έτσι το ποδόσφαιρο. Θέλει και λίγο οργάνωση. Δεν θέλει μόνο βεβαιασμένες κινήσεις. Δεν πάει έτσι και μπορεί η United να γίνει μια δεύτερη Μπαρτσελόνα. Θα πω. Μπορεί να καταλήξει κάπως έτσι η ιστορία. Ως προς τι το λες αυτό τώρα. Είδαμε τι συνέβη με την Μπαρτσελόνα. Η Μπαρτσελόνα κατήντησε να πρέπει να διώχνει παίχτες για να μπορεί να δηλώσει άλλους. Ειδικά με τον Κουντέ, αυτό που έγινε, το θεωρώ γελίο, τέλος πάντων. Έπαιρνε. Ενώ είχε χρέη, ενώ χρωστούσε μισθούς σε παίκτες που ήδη είχαν φύγει από την ομάδα. Φαίνεται πως και η United προς τα εκεί οδεύει και όχι μόνο δεν θα βγει από όλο αυτό, από όλη αυτή την άσχημη κατάσταση που βιώνει τα τελευταία χρόνια, από τη στιγμή που έφυγε ο Σερ Άλεξ και μετά, αλλά φαίνεται να βυθίζεται περισσότερο άμα συνεχίσει με αυτό το στυλ. Δυστυχώς θα συμφωνήσω. Δεν τη βλέπω να βγαίνει από αυτό. Είναι κινούμενη άμμος. Είναι παγιδευμένη σε μια κινούμενη άμμο και πολύ δύσκολα θα καταφέρει να ξεφύγει από αυτήν. Θεωρώ, έτσι, εδώ είμαστε, εδώ είσαι και εδώ είμαι, να δούμε αν θα διαψευστούμε αύριο μεθαύριο. Μακάρι, γιατί είναι πάρα πολύ ιστορικές ομάδες. Εντάξει, η Μπαρσελόνα φαίνεται ότι έχει βγει από αυτό το τέλμα. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν βγαίνει, θέλει δουλειά, αλλά μακάρι να βγει. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Νομίζω, Μανώλη, να πούμε την αγαπημένη μας μεταγραφή, αυτή που θεωρούσαμε ενδεχομένως πιο απροσδόκητη, ενδεχομένως αυτή που θεωρούμε καλύτερη από άποψη ποιότητας και από άποψη συνεργασίας, πόσο θέλουμε να το, πόσο περιμένουμε να το δούμε αυτό και να κλείσουμε, τι πιστεύεις? Είναι καλή σκέψη μου? Είναι καλή σκέψη και σου δίνω και το λόγο να πεις εσύ πρώτος. Λοιπόν, θα σου πω, νομίζω ότι είμαι ανάμεσα σε δύο. Είμαι ανάμεσα στον Erling Haaland, του οποίου η μεταγραφή δεν ξέραμε αν θα βγει στο 100%, ξέραμε θα βγει στο 85-90. Ωστόσο, ήδη μετράει δύο χατρίκ, έτσι, όσα είχαν πετύχει ο Μανέ, ο Σον και ο Αζάρ στην καριέρα τους στην Premier League. Όσο μετά συνεχίζει, με συγχωρείτε. Θα δώσω για αγαπημένη μου μεταγραφή και πιο έξυπνη ενδεχομένως μεταγραφή του Ριτσάρλισον. Ήμουνα στην τριάδα Ριτσάρλισον, Χεσούς, Χάλαντ και κινήθηκα πάρα πολύ στην Premier League. Ήμουνα πολύ Premier League-γάτος. Και θα σου πω, το πάω και με γνώμονα την έξυπνη κίνηση, δηλαδή την εξυπνάδα της όλης κατάστασης. Γιατί ήταν εντυπωσιακό που η Μπαρσελόνα πήρε το Λεβαντόφσκι, πήρε τον Κούντε, πήρε όλους αυτούς. Ναι, πάρα πολύ εντυπωσιακό και αναμένω να δω πώς θα παρουσιαστεί η Μπαρσελόνα, γιατί άμα δεις το ρόστερ, λες χτυπάει τρέμπλ. Περιμένω να δω το Χάλαντ πώς θα βγάλει τη χρονιά. Ναι. Περιμένω να δω ο Τσουαμενί πώς θα βοηθήσει τη Ρεάλ με τόσα λεφτά που κόστησε. Σαφώς. Ή ο Μανέ, την Μπάγερν και ο Ντελίχτ. Ή ο Πογκμπά και ο Ντιμαρία τη Γιουβέντους. Βέβαια. Σε όλα αυτά συμφωνούμε. Και ο Ντιμπάλα τη Ρώμα. Ο Ριτσάρλισον όμως και ο Χεσούς για μένα ήταν πιο κοντά, γιατί είναι δύο παίχτες που ξέρουν πάρα πολύ καλά την Premier League
είναι δύο παίχτες που αποκτήθηκαν σε θέσεις που πόναγαν οι ομάδες τους, η Tottenham αντίστοιχα και η Arsenal, αλλά θεωρώ ότι ο Ριτσάρλισον είναι η πιο έξυπνη μεταγραφή του φετινού καλοκαιριού, διότι δεν πήγε στα μεγάλα ονόματα που τον ήθελαν. Ο Κόντε του παρουσίασε ένα project που προφανώς τον έψε περισσότερο και εδώ είναι να του βγάζει το καπέλο, το Κόντε Effect το λεγόμενο. Και θέλω πάρα πολύ να δω αυτήν την τριάδα Σον, Κέιν, Ριτσάρλισον όλη τη χρονιά. Θεωρώ ότι θα κάνει παπάδες. Και για μένα ήταν η πιο έξυπνη μεταγραφή της σεζόν από την Tottenham. Γιατί εντάξει, και από την Μπαρσελόνα, από τη Ρεάλ, από την Bayern, από την Chelsea, τη Liverpool, τη City, περιμένεις να κάνουν τέτοιες μεταγραφές. Από την Tottenham να πάει να χτυπήσει παίχτη που ακουγόταν και για την Μπαρσελόνα, δεν το περίμενες. Και εγώ τους βγάζω το καπέλο. Μ' άρεσε πάρα πολύ η σκέψη σου και η ανάλυση σου. Όσον αφορά την πιο έξυπνη, αν βάλουμε τον τίτλο πιο έξυπνη, εγώ θα έλεγα του Ζεσού στην Arsenal. Η Arsenal έψαχνε έναν τέτοιο παίκτη. Ο Ζεσού έψαχνε μια ομάδα στην οποία θα νιώθει ότι είναι χρήσιμος, γιατί κακά τα ψέματα σε City δεν το ένιωθε αυτό το πράγμα. Και πρωταγωνιστής. Και βγάζει αυτή η ομάδα, εκτός από το ότι βγάζει υγεία, ο Ζεσούς βγάζει, σου δίνει την αίσθηση ότι χαίρεται το παιχνίδι πάλι. Ότι είναι πάλι χαρούμενος που παίζει ποδόσφαιρο. Γιατί ωραία ήταν στη City, τα τίκι-τάκα, τα πρωταθλήματα, αλλά δεν τον έβλεπε στο Ζεσούς τόσο ζεστό. Τώρα είναι τόσο ζεστός, εκτός από τα γκολ που βάζει, σου βγάζει αυτή την αίσθηση. Αλλά θα σου πω κάτι. Εμένα η μεταγραφή, η οποία μου άρεσε περισσότερο από όλες, δεν με νοιάζει αν αυτοί θα πούνε οι περισσότεροι. Θα εξηγήσω εγώ το γιατί. Είναι ο Χάλαντ. Γιατί εμένα μου αρέσει να βλέπω κάτι το οποίο είναι σχεδόν τέλειο και γίνεται ακόμα καλύτερο. Η City του Γκουαρδιόλα τα τελευταία χρόνια είναι αυτό που λέμε η ιδανική ομάδα. Δεν είναι πολύ ωραίο σε μια ιδανική ομάδα να έρχεται ένας παίκτης και να την κάνει ακόμα καλύτερη. Συνήθως οι πολύ καλές ομάδες αρχίζουν, κάνουν κοιλιά και πέφτουν. Η City με το Χάλαντ ανεβαίνει κι άλλο. Εκεί που λες δεν γίνεται να ανέβει κι άλλο, ανεβαίνει κι άλλο. Βλέπεις ένα διαφορετικό πράγμα από τη City. Βλέπεις να παίζει με center forward, δεν έπαιζε ποτέ με center forward. Ακόμα και όταν ήταν ο Αγκουέρο, έβγαινε στο πλάι. Ο Χάλαντ είναι μόνο στην περιοχή. Έχει βάλει 9 γκολ σε 6 παιχνίδια. Όσοι λέγανε ότι δεν θα πιάσει και πρέπει να λύγει, είναι αλλιώς, έχουν εκτεθεί παταγωδώς. Και πραγματικά περιμένω να δω πώς θα καταλήξει η σεζόν για τη City, γιατί όπως είπαμε και πριν, κακά τα ψέματα, αυτό που κυνηγάει περισσότερο από όλα είναι το Champions League. Και νομίζω ότι ακόμα και αν δεν πάρει το πρωτάθλημα, αλλά πάρει το Champions League, όλοι θα είναι ευχαριστημένοι και θα λένε ότι αυτή η μεταγραφή πέτυχε και ότι ο Γκουαρδιόλα πέτυχε. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Θα συμφωνήσω απόλυτα και νομίζω ότι κάπως έτσι κάνουμε τον απόλυτα σωστό και πλήρη επίλογο, την πλήρη αποφώνηση. Να σε ευχαριστήσω που επέστρεψες δυναμικά, δρυμύτερος, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Να ευχαριστήσουμε όσους μας άντεξαν μέχρι τώρα να μας ακούνε. Υποθέτουμε ότι κάναμε μια πολύ καλή ανάλυση των μεταγραφικών κινήσεων του καλοκαιριού. Ήταν ενδιαφέρουσες. Ανανεώνουμε το ραντεβού για τις μεταγραφές τον Ιανουάριο, με πάρα πολύ ψωμάκι και τότε. Τώρα το δικό μας ραντεβού, το Football Break, έχουμε ξαναπεί ότι θα είναι περίπου 2 φορές το μήνα, διότι έχουμε και άλλες εκπομπές και πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Ήμουν ο Γιώργος Ψύχας, είχα δίπλα μου τον Μανώλη Μακρόπουλο. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο του Football Break. Να είστε καλά, γεια σας.